Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Προς Γαλάτας κεφάλαιον πρώτον. Παύλος, Απόστολος ούκ απ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών, και οι συνεμοί πάντες αδελφοί, τες εκκλησίες της Γαλατίας. Χάριν ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του δόντωσε αυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιτε ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, ό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερων Ευαγγέλιων, ό ουκ έστιν άλλο, ή μη την αίσθη σύνη ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψει το Ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά και αν ημείς, η άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Ως προηρήκαμεν και άρτη πάλιν λέγω, ή της ημάς ευαγγελίζεται, παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Άρτη γαρ ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ ανθρώπης αρέσκην, ή γαρ έτη ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ούκαν ήμην. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, το Ευαγγέλιον του ευαγγελισθέν υπέ μου, ότι ούκ έστι κατά άνθρωπον. Ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχτην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν πότε εν του Ιουδαϊσμού, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνολικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου, και καλέσας δια της χάριτος αυτού αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή, ή να ευαγγελίζομεν αυτόν εν της έθνεσιν. Ευθέως, ού προς ανεθέμην σαρκή και αίματι, ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα πρώτου προς εμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα με τα τρία έτη ανήλθον εις Ιεροσόλυμα εις τωρί σε Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Έτερον δε των Αποστόλων ούκ είδων, ημί Ιάκωβων, των αδελφών του Κυρίου. Άδε γράφω ημίν, ιδού ενώπιον του Θεού ότι ού ψεύδομαι, έπειτα ήλθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας, ήμην δε αγνοούμενος το προσώπο της εκκλησίας της Ιουδαίας τες εν Χριστώ. Μόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκον ημάς ποτέ νυν ευαγγελίζεται την πίστην, ήν ποτέ επόρθη, και εδόξαζον εν εμή των Θεών. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον δεύτερον. Έπειτα, δια 14 ετών πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα με τα Βαρνάβα, συμπαραλαβών και Τίτων, ανέβην δε κατά αποκάλυψην. Και ανεθέμην αυτής το Ευαγγέλιον ο κηρύσω εν της έθνεση, κατηδίαν δε της δοκούσι, μήπως εις κενών τρέχω η έδραμον. Αλλού δε Τίτος ο συνεμή Ελληνών, ειν αγκάστη περιθμηθήνε, δια δε τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισήλθον κατασκοπήσε την ελευθερία νημόνιν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, είναι ημάς καταδουλώσονται. Ίσου δε προς ώραν ήξαμεν τη υποταγή, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου διαμείνει προς ημάς. Από δε των δοκούντων είναι τι, οποίοι ποτέ ήσαν ουδέν μη διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει, εμίγαροι δοκούντες οδέν προς ανέθεντο, αλλά τουν αντίον ειδώντες ότι πεπίστευμε το Ευαγγέλιο της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής. Ο γάρ ενεργή σας Πέτρο εις αποστολήν της περιτομής ενήργησε και εμεί εις τα έθνη. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι, δεξιά σε έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας, είναι ημίς εις τα έθνη, αυτοί δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι να μνημονεύομεν, ό και εσπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχιαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος είναι. Πρώτου γαρ ελθύν τεινάς από Ιακώβου μετά των εθνών συνίσθιεν. Ότε δε ήλθον, υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και συνυπεκρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν τη υποκρίση. Αλλότε είδον, ότι ούκ ορθοποδούσι προς την αλήθειαν του Ευαγγελίου, είπον το Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Είσαι Ιουδαίος υπάρχον εθνικό ζεις και ούκ Ιουδαϊκός, τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζειν. Ημείς φύση Ιουδαίοι και ούκ εξεθνών αμαρτωλοί,
Ιδότες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς, εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού, και ούκ εξέργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρκας. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ή γαρά κατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτινε με αυτόν συνίστημη. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με. Ζω δε ουκέτη εγώ. Ζή δε εν εμή Χριστός. Ο δε νυν ζω εν σαρκή. Εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού. Ού καθετώ την χάριν του Θεού. Η γαρ δια νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανεν. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τρίτον. Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε δι' αληθεία, μη πείθεσθε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν εμήν σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθή να φημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοής πίστεως. Ούτως ανόητοι εστέ. Εναρξάμενοι πνεύμα την ίν σαρκή επιτελείστε. Το σαύτα επάθετε εκεί, ήγε και εκεί. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν, εξ έργου νόμου ή εξ ακοής πίστεως. Καθώς Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτε εις είναι η Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, προευγγελίσατε το Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι εκπίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Όσοι γάρ, εξ έργων νόμου εισήν, υποκατάραν εισή. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσος, ούκ εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Ο δε νόμος ούκ έστιν εκ πίστεως, αλλο ποιήσε αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτής. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ, επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ή να εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού, ή να την επαγγελίαν του πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω, όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην, ουδείς αθετή ή επιδιατάσσεται. Το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελία για το σπέρματι αυτού. Ού λέγει και τη σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματί σου, ως έστι Χριστός. Τούτο δε λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος ού κακηρύ, εις το καταργήσε την επαγγελίαν. Η γαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτη εξ επαγγελίας, το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Τι ούν ο νόμος, των παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρησου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε διαταγής δι' αγγέλων εν χειρή μεσίτου. Ο δε μεσίτης, ενός ουκ έστιν, ο δε Θεός εις έστιν. Ο ούν νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο. Η γαρε δόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσε, όντως αν εκ νόμου είναι η δικαιοσύνη. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, ή να η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύουση. Πρόδε του ελθύν την πίστην υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτι υπό παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαριοί Θεού εστέδια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τέταρτον. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του πατρός. Ούτω και ημείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δε δουλωμένοι.
Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Ότι δε έστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζουν. Αβά ο Πατήρ. Ώστε ουκέτι η δούλος αλλιώς, είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Αλλά τότε μεν ουκ ειδώτες Θεών εδουλεύσατε της μη φύση ούση θεής. Νυν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμε ημάς, μήποτε οικεί και κοπίακα εις ημάς. Γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς αδελφοί δέομε ημών. Ουδέν με ειδικήσατε. Είδατε δε ότι διασθένειαν της αρκός ευγγελισάμην ημίν το πρώτερον, και των πειρασμών μου το εν της αρκή μου ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξασθέ με, ως Χριστόν Ιησού. Τι σου είναι ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώγαν ημίν, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίσαντε σαν εδώ κατέμι, ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλλά εκλείσε ημάς θέλουσιν, ή να αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνε με προς ημάς. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς ημάς, άρτη και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμε εν ημίν. Λέγεται μη υπονόμων θέλοντες είναι. Το νόμον ουκ ακούεται. Γέγραπτε γάρ, ότι Αβραάμ δύο ιούς έσχεν. Ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτι να έστεινα λιγορούμενα, αύτε γαρισί δύο διαθήκε. Μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα, ή της εστίν άγαρ. Το γαράγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία. Συστοιχεί δε την ίνη Ιερουσαλήμ δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδεάνο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη της Τύρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσμέν, αλλώς περ τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτω και νυν. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την παιδίσκην και τον Υιόν αυτής. Ου μη γαρ κληρονομήσει ο Υιός της παιδίσκης μετά του Υιού της ελευθέρας. Άρα αδελφοί, ουκ εσμέν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον πέμπτον. Τη ελευθερία ουν, ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται, και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Είδε εγώ Παύλος λέγω ημίν ότι αν περιτέμνηστε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει. Μαρτύρομαι δε πάλιν παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο ότι οφειλέτησες την όλων των νόμων ποιήσε. Κατηργήθητε από του Χριστού ήτινες εν νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε. Ημείς γαρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τη ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς. Τι σημάς ενέκοψε τη αληθεία μη πείθεστε? Η πεισμονή ούκ εκ του καλούντος ημάς. Μικρά ζήμη, όλον το φύραμα ζημή. Εγώ πέπειθα εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλον φρονήσετε. Ο δε ταράσον ημάς βαστάσει το κρίμα, ώστις ανή. Εγώ δε αδελφοί, ή περιτομήν έτη κηρύσω, τι έτη διώκομαι. Άρα κατήργεται το σκάνδαλον του Σταυρού. Όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς. Ημείς γάρ, επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλης. Ο γάρ πας νόμος εν ενή λόγο πληρούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είδε αλλήλους δάκνετε και κατεστίεται, βλέπετε μη υπαλλήλου να αναρωθείτε. Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκό σου μη τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, ή να μη αν θέλετε ταύτα ποιείτε. Είδε πνεύματι άγιεστε, ουκ εστέ υπονόμων. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτι να εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία,
φαρμακεία, έχθρε, αίρης, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης, απρολέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι τα αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ούκα εστίν όμως. Η δε του Χριστού την σάρκανε σταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον έκτον. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Η γαρδοκή της είναι τι μηδένων, εαυτόν φρεναπατά. Το δε έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος, και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι, και ούκ εις των έτερων. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωνεί το δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθείς. Μη πλανάστε, Θεός σου μη κτηρίζεται. Ω γαρεάν σπύρι άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Ότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Καιρό γαρι δύο θερήσομεν μη εκλειόμενοι. Άρα ούνος καιρόν έχομεν. Εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πηλίκηση μην γράμμα συνέγραψα τι εμή χειρή. Όσοι θέλουν συνευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουν συν ημάς περιτέμνεσθε. Μόνον είναι να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γάρι περιτιμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουν συν ημάς περιτέμνεσθε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγό το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομήτη ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μιμηδείς παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν.